Και πάμε, φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην μιλήσουμε σήμερα. Έχετε δει και το πρόγραμμά μας έχει προσαρμοστεί όπως κάθε χρόνο βέβαια αυτές τις ημέρες. 65 χρόνια πέρασαν από την στοιχειρή δολοφονία του Γρηγόρη Αυξεντίου, του κορυφαίου αγωνιστή του αιματηρού λαϊκοαπελευθερωτικού αγώνα της Κύπρου. Και έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφημερίδα μας την πρόεδρο του Συλλόγου Κυπρίων Νομού Ξάνθης, την Ελένη Χατζηγεωργίου, η οποία είναι κοντά μας για να πούμε και για το μουσείο σας που έχει δημιουργηθεί εκεί και ίσως πολλοί κόσμος να μην το γνωρίζει, κυρία Χατζηγεωργίου. Καλησπέρα σας. Γεια σας και σε εσάς και στους ακροατές και τηλεθεατές σας. Λοιπόν, 65 χρόνια πέρασαν, κυρία Χατζηγεωργίου, και δεν ξεχνάμε σε κάθε περίπτωση και δεν πρέπει. Ποτέ δεν ξεχνάμε και δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τους ήρωες που δούλεψα για τη λευτεριά του νησιού μας, που θυσιάστηκα για τη λευτεριά του νησιού μας, πόσο μάλλον σήμερα που 46 χρόνια μετά ο πενταδάχτυλος ρυπαίνεται από την τουρκική σημαία ακόμα. Τώρα, να μιλήσουμε καταρχάς, να πούμε για αυτή τη δραστηριότητα που έχετε εκεί, η οποία είναι πολύ σημαντική. Έχετε συγκεντρώσει πολύτιμο υλικό και έχετε δημιουργήσει έναν χώρο ο οποίος επαναλειτουργεί, αν δεν κάνω λάθος τώρα, έτσι. Ναι, βεβαίως. Εδώ στην Ξάνθη, περίπου 10 χιλιόμετρα από την Ξάνθη, 8 με 10 χιλιόμετρα, είναι το χωριό Αυξέντιο. Mm-hmm. Είναι ένα χωριό το οποίο ιδρύθηκε το 1926 από μικρασιάτες πρόσφυγες και είχε αρχικά την ονομασία Νέων Κατράμιων, γιατί είναι δίπλα σε ένα οικισμό μουσουλμανικό που ονομάζεται Παλιό Κατράμιο. Το 1960 οι κάτοικοι του οικισμού ήθελαν να αλλάξουν το όνομα του χωριού τους. Ο γραμματέας της κοινότητας της Διομηδίας, στην οποία υπαγόταν τότε το χωριό, είχε υπηρετήσει με τον Αυξεντίου στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στην περιοχή της Δοϊράνης, το Κελκής. Συγκινημένη από τη θυσία του Γρηγόρη Αυξεντίου, πολύ κοντά η θυσία του, 3 του Μάρτη του 1957 είναι η θυσία του Αυξεντίου, είπε στους κατοίκους να αλλάξουν το όνομα του οικισμού σε Αυξεντίο. Πράγμα και έγινε, ζήτησαν από το Υπουργείο Εσωτερικών της Ελλάδας την αλλαγή του ονόματος οι κάτοικοι και το ζήτησαν να βαφτιστεί Αυξεντίο. Όπερ και έγινε. Εμείς σαν σύλλογος από το ιδρύσή μας πηγαίνουμε στο χωριό και κάνουμε το μνημόσυνο του Αυξεντίου κάθε χρόνο. Το 1999 ο Δήμαρχος της Λύσης με το Δήμαρχο Βιστονίδα συναντήθηκαν και έγινε η αδελφοποίηση των δύο Δήμων. Από τότε έπεσε η ιδέα για να γίνει ένας χώρος, ένα σπίτι για τον Γρηγόρη Αυξεντίου. Η ιδέα έπεσε βασικά από ένα σύμβουλο του Δήμου τότε, ο οποίος είναι και κάτοικος του Αυξεντίου, από το Τοφέα, το Θεόδωρο του Τοφέα. Εμείς σαν σύλλογος αγκαλιάσαμε την ιδέα. Είχα κάνει κάποια στιγμή επιστολή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όταν ήταν ο Τάσος Παπαδόπουλος, για να χρηματοδοτήσει η Κύπρος αυτόν τον μουσείο. Η απάντηση του πρόεδρου ήταν άμεση και θετική. Εν τω μεταξύ, μέχρι να συντάξω τη μελέτη, γιατί εγώ πρέπει να πω ότι είμαι πολιτικός μηχανικός και τοπογράφος μηχανικός και όλα τα χρόνια δούλευα ως εργολάβος δημοσίων έργων, είχα πολλή δουλειά, τότε είχε πολλές δουλειές για τον κλάδο μας, οπότε δεν προλάβαινα να κάνω τη μελέτη. Μέχρι να προλάβω να κάνω εγώ μελέτη, προκηρύχθηκε εδώ στην Ελλάδα το Λίντερ με 100% χρηματοδότηση το πρόγραμμα, το οποίο υλοποιούσε η αναπτυξιακή τοπική της Ξάνθης. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τότε ήταν ο Αλέξανδρος ο Κοντός Ξαφιώτης. Mm-hmm. Πολλές συγκυρίες ναι, μαζί. Ναι, ναι. Αγκαλιάσαμε την ευκαιρία σαν σύλλογος, συνεννοήθηκα με το Δήμο Βιστονίδας, τότε ήταν Δήμος Βιστονίδας, και σύνταξα τη μελέτη και υποβάλαμε τη μελέτη αμέσως, η οποία εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το Λίντερ. Πρόκειψε βέβαια κάποιο πρόβλημα με το χώρο ίδρυσης του μουσείου, με το οικόπεδο που υποτίθεται θα έδινε ο Δήμος, το οποίο είχε ζητήσει από την περιφέρεια, κάπου χάθηκε η ιστορία και αναγκαστήκαμε εμείς σαν σύλλογος, με συνεισφορές φίλων και συναδέλφων, να αγοράσουμε ιδιωτικό οικόπεδο, στο οποίο χτίστηκε το Μουσείο του Γρηγόρη Αυξεντίου, όπως το λέμε εμείς σε συντομία. Κανονικά ο τίτλος του είναι Κέντρο Ανάδειξης Λαογραφικής και Ιστορικής Ενότητας Θράκης Κύπρου Γρηγόρης Αυξεντίου, γιατί έτσι μπορούσε να ενταχθεί τότε στο πρόγραμμα και όντως πληρεί και αυτούς τους κανόνες, δηλαδή, γιατί στο ισόγειο είναι ιστορικός χώρος που αναφέρεται στο Γρηγόρη Αυξεντίου. Έχουμε τις πινακίδες για τον Γρηγόρη Αυξεντίου, όπως είναι ακριβώς στο Μουσείο του Μαχαιρά στην Κύπρο. Mm-hmm. Έχουμε επίσης ένα τμήμα, το ιερότερο κοιμήλιο του χώρου, ένα τμήμα από το σακάκι του Αυξεντίου που φορούσε ο Ταγκάικες, ο κρεσφύγετό του. Το είδαμε στις εικόνες, το βλέπουμε, το παρακολουθούμε. Έχουμε και χώμα από τον τάφο του Γρηγόρη Αυξεντίου, ο οποίος είναι κοινός, όπως γνωρίζετε, με τον Παλικαρίδη, ο οποίος απαγχωνίστηκε στις 14 Μαρτίου του 1957.
και για οικονομία χώρου οι Αγγλέζοι τους έθαβαν ανά δύο τους αγωνιστές μετά. Mm. Επίσης έχουμε και στάχτη μέσα από το κρυσφού για τον Doxedale. Ταυτόχρονα έχουμε και πινακίδες που παρουσιάζουν την ιστορία του νησιού μας για τους Ελλαδίτες που δεν την γνωρίζουν. Δυστυχώς δεν διδάσκεται η ιστορία της Κύπρου στα Ελληνόπουλα. Απαράδεκτο γεγονός για μένα. Είναι, θα πρέπει να διδάσκεται. Η Κύπρος είναι ένα τμήμα του ελληνισμού. Δεν μπορεί να γνωρίζει για τη Γερμανία, για τον Μεσαίωνα, το παιδί το Ελληνόπουλο και να μην γνωρίζει για την Κύπρο. Δυστυχώς. Εν πάση περιπτώσει, να μην ξεφύγουμε από το θέμα μας. Επίσης, έχουμε εκμαγεία. Και πρέπει να πω ότι τα εκμαγεία αυτά δωρήθηκαν από την Κλέρη Αγγελίδου τότε, την πρώην Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου μας, η οποία ήταν πρόεδρος του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-59 και η οποία με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το χώρο και στο στήσιμο του χώρου. Ήρθε η Λουκία Χατζηγαβραήλ, μουσιολόγος του Ιδρύματος Λεβέντη από την Κύπρο και στήσαμε το χώρο μαζί, τις προθήκες και όλα αυτά δηλαδή, γιατί εμείς, εγώ είμαι τεχνοκράτης, δεν γνωρίζω από αυτά τα πράγματα. Στον όροφο έχουμε λαογραφικό υλικό της Κύπρου και της Θράκης. Το λαογραφικό υλικό της Κύπρου, οι φορεσιές δωρήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου και λαογραφικό υλικό έχουμε και από δικό μας, από τα μέλη μας, αλλά έχουμε και από το Υπουργείο Εμπορίου της Κύπρου. Είχα κάνει τότε επιστολή στον τότε Υπουργό, τον κύριο Πασχαλίδη, και έδωσε κάποιο ποσό στη χειροτεχνία, από την οποία πήραμε αρκετό υλικό της λαογραφίας της Κύπρου. Επίσης έχουμε λαογραφικό υλικό της Θράκης, αλλά και της Μικράς Ασίας, μια και οι κάτοικοι του οικισμού είναι Μικρασιάτες, όπως έχουμε και φορεσιές των περιοχών αυτών. Στον όροφο επίσης υπάρχει και ένας χώρος προβολής, τον οποίο εξοπλίσαμε εμείς σαν Σύλλογος Κυπρίων με άλλο πρόγραμμα πολιτιστικό που είχαμε πάρει του Λίντερ, που κάναμε τριήμερες εκδηλώσεις στα εγγένεια του χώρου, με κάμερες, με οθόνες και τα λοιπά, ούτως ώστε να μπορούμε να κάνουμε προβολές όταν έρχονται σχολεία, ιδίως σχολεία της περιοχής μας, αλλά και από αλλού, μέχρι από το Αγρίνιο μας, ήρθαν παιδιά Λύκειο. Επίσης, επισκέπτονται το χώρο τακτικά τα στρατευμένα νιάτα της Ελλάδας μας, δηλαδή του Σώματος Στρατού, όταν έχουμε νεοσύλλεκτες σειρές, έρχονται με τους αξιωματικούς τους τόσο στο μουσείο, όσο και στο άρσωστο αγνοωμένο που ιδρύσαμε εμείς σαν σύλλογο στα άδυρα της Ξάθης. Τώρα, είπατε προηγουμένως ότι υπάρχει ένα κενό στην παιδεία μας εδώ. Δεν το θίξατε τόσο πολύ, αλλά πραγματικά εμάς μας στενοχωρεί. Ιδιαίτερα, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, ο εκκλησιαστικός μας σταθμός κάθε χρόνο πραγματοποιεί αφιερώματα. Δεν ξεχνούμε κανέναν από τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ. Σε κάθε περίπτωση, γιατί συμβαίνει αυτό το θάψιμο πολλές φορές, γιατί έτσι είναι, των ιστορικών ορόσημων στα διδακτικά μας βιβλία? Δεν θα πρέπει να αλλάξει, κύριε Χατζηγεωργίου? Πρέπει να γραφτούν αυτά. Πρέπει να αλλάξει και νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να κινηθεί και η Κυπριακή κυβέρνηση. Το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου θα πρέπει να έχει μια συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας και να αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Γιατί τα παιδιά το ζητάνε, το βλέπω ειδικά από τα στρατευμένα νιάτα της Ελλάδας που είναι πιο μεγάλα παιδιά και καταλαβαίνουν καλύτερα και την ιστορία κτλ. Τα οποία κάθονται επί μια μισή ώρα στο μουσείο και ακούν συντομία την ιστορία της Κύπρου από μένα. Δεν είμαι ιστορικός, αλλά η ιστορία ήταν το αγαπημένο μου μάθημα, ένα από τα αγαπημένα μου μαθήματα. Και ασχολούμαι πάρα πολύ με την ιστορία. Εκ των πραγμάτων διαβάζω ιστορία, αλλά ασχολούμαι γιατί κάνω και δύο ραδιοφωνικές εκπομπές εδώ στην Ξάθη, σαν Σύλλογος Κυπρίων, στο Δημοτικό Ραδιοφωνο Ξάθης και στο ραδιοφωνο της Μητροπόλεως μας, στη Διακονία. Είναι εβδομαδιαίες εκπομπές και ασχολούμαστε μετά της Κύπρου, όχι μόνο. Και την ιστορία της, έχουμε κάποιο επαιτειακό ημερολόγιο, λέγουμε κάποια ιστορικά στοιχεία, με την τρέχουσα κατάσταση, αλλά και με τη λαογραφία και την πνευματική ζωή του νησιού μας. Γιατί πρέπει να τα γνωρίζει ο κόσμος. Και βλέπω λοιπόν στα παιδιά που έρχονται στο χώρο του Γρηγόρη Αυξεντίου ότι κάθονται υπομονετικά, ακούν και μετά είναι σωρία οι ερωτήσεις που μου κάνουν για την ιστορία του νησιού μας και το έχουν και τα παιδιά παράπονο ότι δεν γνωρίζουν για την Κύπρο. Έτσι. Τώρα, κλείνοντας, κυρία Χατζηγεωργίου, να πούμε ότι η σημερινή ημέρα μας στέλνει μηνύματα επίκαιρα, θα λέγαμε, έτσι, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Η δολοφονία του Γρηγόρη Αυξεντίου επίκαιρη όσο ποτέ, θα λέγαμε. Πραγματικά, όπως το είπατε, είναι δολοφονία. Γιατί οι χιλιάδες σκότωσαν τον ένα, ο οποίος κατάφερε να τους κρατήσει έξω από μια τρύπα. Γιατί το κρυσφύγετο είναι ουσιαστικά μια τρύπα που σκάβανε μέσα στη γη, έτσι. Τους κράτησε έξω από μια τρύπα 10 ώρες.
και αναγκάστηκε ο αυξαντίοντας τους κύκλους να πει στους οπλίτες, στους αντάρτες του να παραδοθούν. Τους είπε πηγαίνετε αλλού, σας χρειάζεται η πατρίδα μας, θα σας χρειαστεί αλλού. Εγώ πρέπει να μείνω και πρέπει να πεθάνω. Ήταν αποφασισμένος ο αυξαντίου να πεθάνει και ήξερε ότι θα πεθάνει. Αλλά γνώριζε ότι αν παραδιδόταν όπως παραδόθηκαν οι αντάρτες του, θα ήταν το μεγαλύτερο χτύπημα της ΕΟΚΑ. Γιατί οι Εγγλέζοι είχαν κουβαλήσει μέχρι τηλεοπτικά συνεργεία εκεί πέρα για να αποθανατήσουν τη στιγμή που θα έβγαινε ο Γρηγόρης Αυξεντίου με τα χέρια σηκωμένα ψηλά. Ο Γρηγόρης Αυξεντίου ήταν ο αρχηγός της ΕΟΚΑ. Οπότε καταλαβαίνετε το πλήγμα που θα είχε υποστεί η ΕΟΚΑ αν παραδιδόταν ο Αυξεντίου. Και αυτό το γεγονός το αντιλήφθηκε πολύ έντονα και η μάνα του, η οποία δεν είχε τη χαρά, τέλος πάντων τη χαρά, δεν είναι χαρά ακριβώς, είναι το. Δεν είχε την ευκαιρία, ας το πούμε έτσι, να νεκροφιλήσει το παιδί της, γιατί οι Εγγλέζοι φοβούμενοι τη λαϊκή οργή, μετά πήγαν τον Αυξεντίο στο νεκροτομείο στη Λευκοσία, όπου κάλεσαν τον πατέρα του, τον Πιερή Αυξεντίου, να τον αναγνωρίσει, ο οποίος μπήκε γελαστός μέσα, αναγνώρισε το παιδί του και βγήκε γελαστός, γιατί δεν ήθελε να δώσει την ευκαιρία σε αυτούς που το σκότωσαν να δουν ότι κλαίει ένα ήρωα. Στα 40 του λοιπόν, όταν έκανα το μνημόσυνο στη Λύση, στο χωριό του, η Αντωνού Αυξεντίου, η μάνα του, συγκινημένη για τη θυσία του παιδιού της, είπε ένα ποίημα. Και το ποίημα κατέληγε «Χαλάλη της πατρίδας μου, ο γιος μου, η ζωή μου, σ' αφού είναι παραδόθηκε, σ' έμεινε και σκοτώθηκε, ας έσυ την ευσύ μου». Ελληνίδα μάνα. Έτσι, έτσι ακριβώς. Δίνει την ευχή στο παιδί της γιατί έμεινε και σκοτώθηκε, δεν παραδόθηκε. Κύριε Χατζηγεωργίου, να σας ευχαριστήσουμε. Κάποια στιγμή είναι συνταραχτικά τα γεγονότα όταν σας τα αφηγούνται, ναι, και αγωνιστές που έζησαν από κοντά τη μεγάλη θυσία του Αυξεντίου και αυτός που την έζησε έντονα ήταν ο Αυγουστής Ευσταθίου, ο οποίος έμεινε μαζί του μέχρι το τέλος. Τον έστειλαν οι Εγγλέζοι κάποια στιγμή για να βγάλει τον νεκρό Αυξεντίου έξω, όταν τους είπε «Σταματήστε, το σκοτώσατε». Και όταν μπήκε μέσα ο Αυγουστής και είδε ότι ο Αυξεντίου ήταν ζωντανός, τους φώναξε «Είμαστε δύο τώρα, ελάτε να μας βγάλετε». Και έμεινε μαζί με τον Αυξεντίου μέχρι το τέλος. Είναι συνταραχτικές οι στιγμές που περιγράφει ο Αυγουστής, τον οποίο είχαμε τη χαρά να τον έχουμε εδώ στη Ξάφη όταν κάναμε τα εγκαίνια του χώρου, σαν φιλοξενούμενο του συλλόγου μας, και έχω κάνει συνεντεύξεις μαζί του και είναι τρομερό να ακούς αυτόν τον άνθρωπο να σου διηγείται τι έκανε. Ναι. Τι έκανε ο Γρηγόρης Αυξεντίου και πώς αντιλαμβανόταν όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί κάποια στιγμή αναθάρισε ο Αυγουστής όταν είδε ότι δεν καταφέρναν οι Εγγλέζοι να μπουν μέσα στη σπηλιά και του είπε «Μάστρε, ετοιμάζω το χιλιό μας να φύγουμε το βράδυ, θα την κοπανίσουμε, θα τους τη σκάσουμε». Και του λέει ο Αυξεντίου «Μην βιάζεσαι ματρόζο», έτσι τον αποκαλούσε, «έχουν πολλά μέσα στη διάθεση τους ακόμα να χρησιμοποιήσουν που δεν τα χρησιμοποίησαν εναντίον μας. Μην βιάζεσαι». Πράγμα που έγινε μετά, οι Εγγλέζοι μη αντέχοντας να τους βγάλουν με τα όπλα τους, γιατί σε αυτό το διάστημα ο Αυξεντίος σκότωσε 49 στρατιώτες και έναν υπαξιωματικό, έριξαν βεζίνη με το ελικόπτερο και έβαλαν φωτιά με πριστικές χειροβομβίδες, γιατί φωτιά η βενζίνη είχε πέσει και μέσα στο πρεσφύγετο και έτσι έγιναν παρανάλωμα του πυρός τόσο ο Αυξεντίου όσο και ο Αυγουστής. Και είχε μπει σε ανύποπτο χρόνο ο Γρηγόρης Αυξεντίου, είχε γράψει μάλλον σε επιστολή στον πατέρα του ότι «ο πατέρας μου θα με γνωρίσει από τις χοντρές ελληνικές κοκάλες μου και από το Κωνσταντινάτο που έχω στο λαιμό». Κύριε Χατζηγεωργίου, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, ήταν μεγάλη μας χαρά που σας είχαμε εδώ στην εφημερίδα. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Η πρόεδρος του Λόγου Κυπρίων, λοιπόν, νομού Ξάνθης, Ελένη Χατζηγεωργίου. Είδατε και τις εικόνες. Ένας χώρος, θα λέγαμε, ο οποίος είναι κυβωτός ιστορίας. Σε κάθε περίπτωση η μνήμη δεν πρέπει να εξασθενεί. Το λέμε ξανά και ξανά. Στις 7 παρά το απόγευμα θα παρακολουθήσετε και ένα θέατρο, μια θεατρική παράσταση για τον Γρηγόρη Αυξεντίου, αλλά και γενικά παρακολουθείτε από χθες ειδικές εκπομπές, αφιερωμένες φυσικά, όπως κάθε χρόνο από τον εκκλησιαστικό τηλεοπτικό μας σταθμό και όχι μόνο βέβαια αυτές τις ημέρες.